Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου Νέστορος, εκπρόσωποι της Δημαρχοντίας, εκπρόσωποι των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, κύριε Διοικητά της Τουριστικής Αστυνομίας Πύλου, Ναύαρχε κύριε Πελοπίδα Αγγελόπουλε, διευθυντές και εκπρόσωποι των σχολικών μονάδων Πύλου, κύριε Πρόεδρε του Εκπολιτιστικού Συλλόγου των Εναθήνας Πυλίων των Ναβαρίνων, κυρία Πρόεδρε του Συλλόγου Κυριών Πύλου, αγαπητοί φίλοι και υποστηρικτές της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πύλου, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας συναυλία, η οποία αποτελεί την κορύφωση μία δεκαετούς πορείας από το 2005 έως το 2015, χτισήματος της ορχήστρας μας, Λιθαράκι-Λιθαράκι, μίας πορείας προόδου, υπερηφάνειας, απογοητεύσεων, μόχθου, ευτυχίας και όμορφων αναμνήσεων. Όραμα και σκοπός της ορχήστρας μας είναι να διαμορφώσει γενιές νέων που θα ευαισθητοποιηθούν μέσα από τις τέχνες και θα δημιουργήσουν παράδοση και πολιτισμό στον τόπο μας. Η απόψινή μας παρουσία ενσαρκώνει το όραμα αυτό, καθώς 60 νέοι όλων των ηλικιών θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα προσδώσουν αξία και βαρύτητα στον τόπο μας, δίνοντας ένα δυνατό μήνυμα υπερηφάνειας και αισιοδοξίας. Η συναυλία μας αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστούν αποσπάσματα έργων της λόγιας δυτικοευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο πέρασμα των αιώνων, αρχίζοντας από την αναγεννησιακή, περνώντας την παρόκια κλασική εποχή, συνεχίζοντας στο ρομαντισμό και φτάνοντας στη σύγχρονη εποχή της μουσικής τέχνης. Το δεύτερο μέρος της συναυλίας μας αποτελεί ένα μίνι αφιέρωμα στην κινηματογραφική μουσική που καταλήγει σε δημοφιλή αποσπάσματα από τη ροκ και pop φιλολογία. Τη συναυλία μας διευθύνει ο αρχιμουσικός της φιλαρμονικής μας ορχήστρας, Ιωάννης Σταθόπουλος, ο οποίος ουσιαστικά έκτισε από το μηδέν την ορχήστρα μας και σήμερα, μετά από δεκαετή προσπάθεια, παραδίδει το αποτέλεσμα που θα δείτε και θα ακούσετε στην τοπική κοινωνία μας, σε εμάς, σε εσάς, στην παράδοση που διαμορφώνεται. Έργο της υστεροαναγεννησιακής περίοδου 1400-1700, συνθέτης ο Τζόναν Πάσελβελ. Η αυθεντική σύνθεση είχε γραφεί για τρία βιολιά και μπάσο και η σύνθεση έχει διασκευαστεί από πολλά pop συγκροτήματα όπως οι Pet Shop Boys και οι Green Day. Thank you.
σκηνοθέτης ο George Frederick Handel και το έργο La Résistance, που θα αποδώσουμε, ανήκει στη σύνθεση Music for the Royal Fireworks Suite, που παρουσιάστηκε στο ποταμό Τάμεση του Λονδίνου στις 15 Μαΐου το 1749. Η συμφωνία αριθμό 40 ολοκληρώθηκε το 1788 και οι ερευνητές θέτουν ως πιθανό ενδεχόμενο ο συνθέτης να μην άκουσε ποτέ το έργο να εκτελεί.